Ο Θανάσης, όπως ξέρετε, είναι διαχρονικά το σημείο αναφοράς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Βουλή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με λόγο σταράτο, σκληρό, δεν μασάει πουθενά. Εκεί που πρέπει, τσεκουράτο. Λοιπόν, μας τιμάει με τη φιλία του και εμείς είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και τον έχουμε απόψε εδώ να μας πει. Προσκύνη, θα είμαστε και εμείς σκληροί τώρα, έτσι. Βεβαίως, αυτό θα είναι το καλύτερο. Εγώ δυσκολεύομαι γιατί, να είμαι σκληροί. Θα το ρωτήσεις εσύ γιατί το ΚΚΕ δεν πήγε καλά στις ευρωεκλογές ή να το ρωτήσω αυτό εγώ. Αυτό οφείλουμε να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτό που οφείλουμε να απαντήσουμε είναι ότι επειδή... Όχι, οφείλουμε. Οφείλω να απαντήσω, είναι ότι εκείνοι που ταραντεύτηκαν την τελευταία στιγμή και πάρα πολλοί κόσμος που σκεφτόταν να μας ψηφίσει πρέπει να το κάνει τώρα. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές. Τι ψήφισε αυτός ο κόσμος, αλήθεια τώρα. Υπάρχει ένα, σας λέμε τώρα, ότι είχαμε, το έχω ξαναπεί, είχαμε πάνω από 2.500 ανθρώπους στα ψηφοδέλτια που προέρχονται από άλλους χώρους. Ήταν οι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, οι ΠΑΣΟΚ, κάποιοι ανένταχτοι που στήριξαν τα ψηφοδέλτια τα δικά μας και της Ευρωβουλής, πολύ στρατιωτική απόστρατη. Έλα. Βεβαίως, έχετε πάρα πολύ. Στο... Ναι, είχαμε υποστάτηγο της αστυνομίας, υποναβάρχους κλπ. Ο Ντουνιαδάκης είναι πάρα πολύ. Και είναι και από το κόμματα που παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά πάρα πολύ έτσι. Σοβαρά. Να το πούμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό σημείο. Φυσικά αυτά δεν αποδίδουν αμέσως. Ναι. Θέλουν μια μακροχρονία. Να πέρασει λίγος χρόνος. Το δεύτερο ήταν η αποδοχή που συναντούσαμε. Δηλαδή, και σας το λέμε εντελώς ειλικρινά αυτό. Εκείνες οι εποχές που δεν μας ακούγαν κάποιοι ή που μας φαινόντουσαν περίεργα, τώρα είχαμε ένα ακροατήριο πολύ φιλικό, πολύ θετικό. Έχετε δίκιο κλπ. Κλπ. Αλλά υπήρχε η πόλωση, η ταλάντευση και την τελευταία στιγμή. Ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν, δεν ξέρω με τι ακριβώς. Ψήφισαν, αλλά. Είναι και ένα ερώτημα. Η Δημοκρατία όχι τόσο νομίζω, αλλά. Βαρουφάκη, ας πούμε. Όχι, δική μας δεν νομίζω. Βαρουφάκης, κοιτάξτε τώρα. Διάτοντας αστέρας. Δεν είναι αυτό ένα σύμπτωμα, Θανάση. Μα δεν είναι μόνο Βαρουφάκης. Γιατί διάταστε. Ποτάμι. Τα ποσοστά όλων των κομμάτων που δεν μπήκαν. Αυτά είναι κόμματα μιας κρίσης. Συμπληρωματικά ξεφύτρωσαν μέσα στην κρίση και ξαναγύρισαν στη μαμά όλοι. Άμα θα δείτε, οι βουλευτές στα τέσσερα σημεία το ορίζονται. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ κυρίως. Τώρα θα... Και ακριβώς λοιπόν γι' αυτό λέμε εμείς. Ο Βελόπουλος επίσης, πώς τον αναλύεται στο Βελόπουλο, τι είναι ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος συσπηρώνει ένα κομμάτι της ακροδεξιάς και πιθανά Χρυσής Αυγής. Είναι και άλλα συμφέροντα που υπάρχουν πίσω. Και αυτός θα είναι μιας χρήσης, κατά τη γνώμη μας. Γι' αυτό ακριβώς τι λέμε. Τελειώσουν οι επιστολές. Μια και ξεκινήσαμε από τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος μας δουλεύει και από πάνω. Ο οποίος έλεγε 70% του μνημονίου, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Και θα το κάναμε κι εμείς. Και έλεγε και για το δημοψήφισμα, δεν μας δώσετε χρόνο, λέει, να προετοιμάσουμε και το λαό. Και τώρα βγαίνει στα κεραμίδια, τέλος πάντων και παριστάνει. Και λέει, δικαιωμένος. Και λέει τώρα, κοιτάξτε, λέει τώρα τι να κάνουμε, μια ρεαλιστική σύγκρουση. Δηλαδή, η σύγκρουση ή θα είναι σύγκρουση ή δεν θα είναι. Τι παραπηρεαλιστική σύγκρουση. Όχι τίποτα, φέρουμε τα μάξια κοντά-κοντά. Έτσι, να κουμπίσουν εκεί για να σταματήσουν. Να άλλωστε το έχει αποδείξει τώρα πόσο ρεαλιστική ήταν η σύγκρουση. Και το λέμε αυτό γιατί ένα κόσμο μπορεί να παρασύρεται. Και γιατί το παιχνίδι είναι στημένο, όπως γνωρίζετε. Στημένο κανονικά. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχουν τρία μνημόνια. Τρία. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το τρίτο είναι και το χειρότερο. Ναι, είναι και το χειρότερο που το ψήφισαν όλοι μαζί. Και η Νέα Δημοκρατία και το κοινό. Τον Αύγουστο του 2015. Τον Αύγουστο του 2015 και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ που το έφερε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση μειοψηφία τότε. Ναι, άρα λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο το αντιλαϊκό το έχουν συμφωνήσει όλοι. Δεύτερον, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον οποίο συμφωνούν όλοι και ορκίζονται ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα. Τρίτον, υπάρχουν τα πλεονάσματα. Τα οποία είναι δέσμευση μέχρι το 2060. Και επομένως, η όποια κυβέρνηση βγει την επόμενη μέρα, φαίνεται ότι υπάρχει, θα συνεχίσει εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε εκεί που σταμάτησε πριν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άρα, σημασία για το λαό είναι ποιος θα τον υπερασπίσει την άλλη μέρα. Γιατί φαντάζομαι, δεν μπορεί να είναι κανένα σοβαρό και από αυτά που ακούμε καμιά φορά εκνευρίζεσαι, που να μην ξέρει το τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, το τι γίνεται με τους νέους. Εργασιακές σχέσεις, αυτό το τι γίνεται με τη φορολογία. Αυτό με την αμοιβή, Θανάση, δηλαδή, θεωρούν, χτυπήσανε την ανεργία, ας πούμε, με μισθούς 340-360. Και όταν βγάζεις τα στοιχεία, αναφέρεις τα στοιχεία της οργάνωσης, σου λένε, όχι, δεν είναι αυτά. Μα να σας δεν πω μας τώρα, έλεγε ο άλλος εδώ πέρα. Να σας πω ότι έρχεται και μια καινούργια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα γίνει νόμος όπως έγινε και προηγούμενες, που λέει για γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Απέναντι σε αυτά, λοιπόν,
μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να πει. Θα του πούνε τους δικούς σου νόμους εφαρμόζω. 600 νόμοι και εφαρμοστικοί μαζί δεν έχουν αλλάξει κανέναν. Μπορεί να κάνει αν είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Μπορεί να κάνει το κοινάλ. Όχι. Αφού τα έχουν συμφωνήσει όλα. Είναι δεσμευμένοι και ο κόσμος θα πρέπει να έχει ένα κόμμα που να οργανώσει τον αγώνα του για να μπορέσει και να σταματήσει και να αρχίσει να διεκδικεί. Πού θα πάει αυτό το βιολί δηλαδή. Τώρα ανακοινώνουν θέσεις εργασίας και τι εννοούν. Ότι πάνω από τις μισές θα είναι μερικές απασχόλησεις. Μερικές και... απασχόλησεις και ναι, κάτω από τον υποκατώτατο. Ναι, ναι, κάτω από τον υποκατώτατο. Και ανακοινώνουν και θέσεις και, πώς το λένε, και άλλα μέτρα τα οποία είναι, πώς να το πω, δηλαδή ανύπαρκτα. Τσακώνονται, ας πούμε τώρα, τσακώθηκαν ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για τη δεφταήμερη δουλειά. Μακρά μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει εδώ η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Η οποία έχει ψηφιστεί, έχει γίνει νόμος. Για δεφταήμερη δουλειά. Η έκθεση σέρκασης, η οποία δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι χειρότερη. Λέει ότι ο χρόνος εργασίας δεν θα υπολογίζεται σε εβδομαδιαία, αλλά σε χρονιάτικη βάση. Και μπορεί ο εργοδότης να τον απασχολεί 12 μέρες συνεχώς χωρίς ρεπό. Δηλαδή 1920. Τα έχουν ψηφίσει αυτά, εφαρμόζονται ήδη 12 γιατρούς. Μειώνεται η αμοιβή στην υπερορία. Δηλαδή, μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί και την επόμενη μέρα θα είναι μπροστά στον κόσμο, πρέπει να έχει ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα για να μπορέσει να είναι ανάχωμα. Γιατί οι άλλοι είναι ανάχωμα στο ριζοσπαστικό του κόσμου. Και εμείς θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας εκτιμά και ξέρει ένα πράγμα. Και θα σας το πω έτσι, μου το έχει πει ένας ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Περίπου 60 χρονών ήταν, έχουν πέρασει μερικά χρόνια. Έφτασε λέει 60 χρόνια να καταλάβω ότι όταν το κουκουέ μειώνεται χάνω και όταν είναι πιο ισχυρό κερδίζω. Και όσο ζήσω, τουλάχιστον δεν πάω πουθενά αλλού. Εργαζόμενος ήταν. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο για μας των εκλογών. Γι' αυτό είπα ότι είναι στημένο το παιχνίδι. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Έχουν βάλει μέσα στο οποίο μέσα στη στρούγκα, κινούνται όλοι. Και έτσι κινούνται όλοι πλην ΚΚΕ. Να ρωτήσω κάτι, τα ελληνοτουρκικά πώς τα βλέπετε. Τα ελληνοτουρκικά. Παρακολουθήσατε αυτό. Άκουγα και τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτό που κάνουν, που καλλιεργούν εφησυχασμό, είναι ολέθριο. Κατά τη γνώμη μας για τον ελληνικό λαό. Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ να λέμε ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Ναι, στην περιοχή συγκρούονται, υπάρχουν ανταγωνισμοί μεγάλων χωρών και μικρότερων. Και μεγάλων εταιριών. Ναι, μιλάμε για μεγαθύρια. Μεγαθύρια κυριολεκτικά και κράτη. Και κράτη και τα κεντρικά, δηλαδή Αμερική που παίζουν παιχνίδι, Γαλλία, Ρωσία κλπ. Αλλά υπάρχουν όμως και τα περιφερειακά. Μαζί με τις εταιρείες, τους παιδιά έτσι πάνε αυτοί. Και μέσα σε αυτά είναι και η Ελλάδα. Είμαστε στο κέντρο μιας περιοχής που γίνεται πάλι για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα, όπως λέμε, των ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς. Είναι κρίσιμο σημείο ο χώρος ο δικός μας. Ναι. Και η τουρκική, ο τουρκικός λαός, όπως και η ελληνικός, δεν έχει καμιά. Αλλά αυτή που κυβερνούν, η τουρκική αστική τάξη δηλαδή, γιατί είναι πολύ ισχυρή. Δεν είναι ότι να είναι. Να απέναντι όμως του Ερντογάν αυτή. Θέλει. Τους εκφράζει ο Ερντογάν χωρίς να είναι μαζί του. Δεν έχει σημασία. Όμως ενιαία ήταν η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με όλους. Γιατί εξέφραζε ακριβώς τα συμφέροντα, αυτά τα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα των ενεργειακών πηγών και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και η κατάσταση είναι επικίνδυνη, γιατί αυτά εμπλέκονται και με άλλα. Και στα Βαλκάνια, βλέπετε, τυχαία ανάβουν. Στην Αλβανία, στη Σερβία πριν. Και στην Βόρεια Μακεδονία, όπως το λένε σήμερα. Όλο αυτό το ανακάτεμα έχει να κάνει με τους δρόμους. Μεταφράσω να κόψουν τη Ρωσία έξω τελείως από τα Βαλκάνια. Και αυτό το πάνε και στρατηγικά. Και όλα αυτά μπορεί να σας πω. Μια πρόβλεψη θα κάνουμε, δεν είναι βέβαια. Γίνεται μια προσπάθεια. Αυτό που ζητάνε και οι Αμερικάνοι είναι στην διαχείριση του Αιγαίου. Και οι διαιτητές αυτοί. Θα το πετύχουν με αυτά που είπε ο κύριος Σιμίτης. Δηλαδή να φτιάξουμε ουσιαστικά να υποχωρήσουμε. Πώς το διαβάσατε εσείς το άρθρο? Αυτό. Σας λέω. Αυτό είναι υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Δεν μπορεί να φτιάξεις διάβλο τώρα ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια ελεύθερη ναυσιπλοή. Αυτό σημαίνει ότι παρατήσεις από το δικαίωμά σου να κάνεις επέκταση των μιλίων που είναι διεθνές δίκαιο αυτό. Mm. Είναι επικίνδυνη, λέμε, η κατάσταση. Αν δεν λυθεί όπως θέλουν, με συνδιαχείριση δηλαδή, που θα χάσει η Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει, μπορεί να πάνε και σε σύγκρουση. Και γι' αυτό είναι το ερώτημα. Θερμό επεισόδιο δεν ξέρει κανένα όμως πώς μπορεί να είναι θερμό επεισόδιο σήμερα. Το που λέει ο Σιμίτσα, αν καταλαβαίνω καλά, συνδέεται με το σενάριο του Καστελορίζου. Ότι αν πάει νότια στο το Καστελορίζο, ναι, εκεί πέρα είναι μια περιοχή, ένα ζήτημα το οποίο ας πούμε ότι
και σε μια διεθνή ιδιωτησία, σε μια διεθνή δικασία, θα είναι ένα από τα λιγότερο, από το πιο ανασφαλή μας. Τι λιγότερο, ή έχει σύνορα, ή έχει κυριαρχία, δεν έχει. Ή υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που έχουν καθορίσει τα σύνορα και όλο αυτό το παραμύθι περί ΝΑΤΟ που λένε ότι θα μας προστατέψει και οι Αμερικάνοι. Για θυμηθούμε το βράδυ των ημείων. Το ΝΑΤΟ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Ποτέ δεν έχει πάρει θέση το ΝΑΤΟ κατά των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Και ήταν πολύ απλό. Απλώς... Το χάρτη να άνοιγε, δεν έβλεπε ότι τα ίμια είναι ελληνικό έδαφος. Γιατί δεν βγήκε. Το ΝΑΤΟ δεν το ενδιαφέρει. Και οι Αμερικάνοι, και αυτό που λένε τώρα, την κυβέρνηση που υπερηφανεύεται, αριστερά σου λέει, έχει ξεφτυλίσει κάθε έννοια. Να λέει τον Τραμπ ότι είναι διαβολικά καλός. Αυτό που λένε δηλαδή με τους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι παίζουν και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Έτσι. Και ανάλογα με το τι συμφέροντα έχουν, είναι μεγάλη η χώρα η Τουρκία. Και στρατηγικά. Έτσι. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, αυτό που ονομάζεται γεωστρατηγική αναβάθμιση, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Γιατί εκφράζει συμφέροντα όχι του λαού, αλλά των γιγάντων, όπως είπε Γιώργο και πριν, και πιθανά. Μακάρι να μην γίνει, αλλά η ιστορία έτσι δείχνει. Θα κληθεί με το αίμα του ο εργαζόμενος, τα παιδιά, γιατί αυτοί πολεμάνε. Τι να κάνει, να σκοτωθεί για τα συμφέροντα αυτών. Γι' αυτό λοιπόν κουκουέ στις εκλογές. Γιατί εμείς έχουμε μείνει όρθιοι εκεί που όλοι οι άλλοι προσκύνησαν τη βαρβαρότητα τη σημερινή που δεν την αμφισβητεί κανένας. Θανάση Παφίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν εδώ. Στη Β' Αθήνα θα είσαι σε ποιο τομέα? Στο βόρειο. Στο βόρειο τομέα. Λοιπόν, ο Θανάσης Παφίλης θα είναι στο βόρειο τομέα με το ΚΚΕ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο κόμμα τώρα.